αυτό το οποίο ακούσαμε, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, είναι ψέμα. Τα χρήματα υπάρχουν, αδερφοί. Δεν υπάρχει δυστυχία στον Έλληνα. Αλλά τι ζητούν, εκείνο το οποίο είπε ο Κυριός, και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Όλοι θα σας μισήσουν, θα θέλουν να σας ξαφανίσουν, να σας ξεπαστρέψουν, να μην υπάρχετε. Και το βλέπουμε όταν έγινε εκείνη η μεγάλη προσπάθεια στον Άγιο Γεώργιο και οι δαίμονες σε φώναζαν, σε μια στιγμή λέγω, Θεέ μου, Πατέρα μου, φύλαξε την Ελλάδα σου, φύλαξε τον κόσμο σου, φύλαξε την νεότητα. Και τι απαντά ο κακούργος από μέσα στο πλάνο το δυστυχισμένο. Βρε την Ελλαδίτσα σου, θα σου την κάνω γραμμάρια. Να το. Γίνεται ή δεν γίνεται. Μοιράζεται η Ελλάδα, κόβεται στα 10 κομμάτια, 15 κομμάτια, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και η Ελλάδα μας πάει να χαθεί, να εξαφανιστεί. Γιατί? Διότι δεν πιστεύουμε στο Θεό. Διότι εκείνος είπε, δώσω άρχοντας κατά τας καρδίας ημών. Όποια καρδιά έχετε, λέγεται αυτούς άρχοντας, θα σας δώσω να σας κυβερνήσω. Και δεν μας κυβερνούν μόνο οι άρχοντες εκεί. Μας κυβερνούν οι άρχοντες του κόσμου μόνο. Η Ελλάδα να μην υπάρχει. Θυμηθείτε εκείνον τον διαβολεμένο τον άνθρωπο που λέγεται Κίσιγκερ, τον Εβραίον, ο οποίος καταδιώκει τον Χριστό. Λέγει, διώξετε τους Έλληνας όσων είναι δυνατό, λέγει, γιατί έχουν τρία που δεν τα αρνούνται. Το πρώτο, την πίστη. Προσπαθήστε να τους βγάλετε την πίστη από μέσα. Αλλά όταν έρχεται η Παναγία μας από το Άγιο Όρος και έγινε το εκείνος ο μεγάλος ο κόσμος, μεγάλες οι ωραίες δεν να πάνε να προσχεδίσουν την Παναγία μας, αυτός ο διαολεμένος άνθρωπος τα ζήγεζε όλα. Δεν μπορούμε εύκολα να δούμε την πίστη. Την πίστη. Μετά την πατρίδα. Κυνηγήστε να σβήσει η Ελλάδα από τον κόσμο τούτο, από το χάρτη τούτο, να φύγει να μην την βλέπει ο κόσμος. Προσπάθησαν και σε αυτό, αλλά δεν μπορούσαν. Ούτε θα μπορέσω, γιατί οι Έλληνες όταν δουν τη δυστυχία, όταν δουν τον φόβο, όταν δουν τον κίνδυνο, ενώνονται.